Η Κεντρική Επιτροπή οργάνωσε αυτή τη συντροφική ζεστή βραδιά για να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους εσάς, σε όλους όσοι βοήθησαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο για να εκπληρώσει το κόμμα μας ένα υψηλό χρέος. Να τιμήσει τους αλήγιστους της ταξικής πάλης στη Γιάρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το πετύχαμε αυτό, με επιτυχία. Στήθηκε ένα μνημείο συγκλονιστικό, μεγαλοπρεπές, αντάξιο της θυσίας τους. Έγινε η εκδήλωση με συμμετοχή εκατοντάδων συντρόφων κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έγινε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφου Κουτσούμπα. Μια εκδήλωση που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας. Η εκδήλωση αυτή έχει μια ξεχωριστή ιστορική σημασία και υψηλό συμβολισμό. Γίνεται για πρώτη φορά, ή μάλλον πρώτη φορά το κόμμα μας επίσημα πατάει πόδι πάνω στη Γιάρο μετά από 70 χρόνια από την ίδρυσή της και σε συνέχεια, ως φυλακή και σε συνέχεια ως τόπος εξορίας. Οι φυλακές που είδαμε, αυτές δεν υπήρχαν το 47. Αυτές γίνανε κατοπινά με βαριά καταναγκαστική εργασία από τους συντρόφους μας κρατούμενους. Πατήσαμε πάνω στη Γιάρο με περηφάνεια, με συγκίνηση, με αίσθημα δικαίωσης και νίκης απέναντι σε ένα βάρβαρο και αδίστακτο αντίπαλο. Χωρίς όμως τη δική σας συμβολή και πολλών άλλων που σήμερα δεν μπόρεσαν ή θα έρθουν καθυστερημένα για την κατασκευή του μνημείου, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων μέσων και υλικών, για την καλή προετοιμασία της αποστολής. Και χωρίς την γεμάτο ενθουσιασμό και αυταπάνηση δουλειά των συντρόφων πάνω στο νησί για το στήσιμο του μνημείου, αυτό το εγχείρημα δεν ήταν δυνατό να γίνει. Όλοι εσείς που πήρατε μέρος σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις φάσεις αυτής της εκδήλωσης, από τον πανελλήνιο διαγωνισμό μέχρι την κινητοποίηση, οργάνωση και κινητοποίηση δεκάδων συντρόφων και τη μεταφορά τους, εκατοντάδων συντρόφων και τη μεταφορά τους στη Γιούρα, δικαιολογημένα πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Συνεχίζουμε, σύντροφοι. Την Κυριακή θα έχουμε τα γένεια ενός μνημείου στις Πρέσπες για την δράση του ΕΑΜ Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην περιοχή. Ετοιμαζόμαστε για την τοποθέτηση του μνημείου στη Μακρόνησο με μια ανάλογη σημασίας εκδήλωση. Θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε μνημεία, μουσεία δίπλα στα κύρια μέτωπα πάλης που ανοίγει το κόμμα μας. Θέλουμε με όλα αυτά να υπογραμμίσουμε και να αναδείξουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας είναι παρόν, δυνατό, ακλόνητο, ακατάβλητο, δεμένο με γερές ρίζες στο λαό, ποτισμένες με αίμα των καλύτερων παιδιών του. Θέλουμε να διακηρύξουμε ότι το κόμμα μας συνεχίζει και θα συνεχίζει ακλόνητο στην ολοκλήρωση του έργου που άρχισαν πολλές γενιές πριν από μας. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να δίνουμε πάντα το παρόν στον αγώνα του κόμματος και όπου χρειαστεί. Να δοκιμάσουμε τώρα να γευτούμε με την άνεσή μας τα εδέσματα που ο σύντροφος ο Λεωνίδας έφτιαξε. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Άλλωστε, Λεωνίδα, έχουμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς από τη Γιάρο. Καλή διασκέδαση.